Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ενημέρωση, την αποκάλυψη της αλήθειας και κυρίως για μια μαχητική συστράτευση με στόχο να μην επιτρέψουμε την ερημοποίηση και φτωχοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας. Η περιοχή που ζούμε για 60 και πλέον χρόνια, με βάση την ύπαρξη του Λιγνίτη, θυσίασε γη και υπέδαφος, νερά και αέρα, χωριά ολόκληρα με τον πολιτισμό και τις αναμνήσεις των κατοίκων της. Και παράγοντας το 70% της ενέργειας, συνέβαλε αποφασιστικά στην μεταπολιτική ανάπτυξη της χώρας. Η Δημόσια ΔΕΗ ήταν η μεγαλύτερη βιομηχανία των Βαλκανίων με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, με 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές και τεράστιες επενδύσεις σε ΑΕΗ, σωρυχεία και δίκτυα. Και ποια είναι σήμερα η ντομιβή μας, η εγκατάλειψη, η φτωχοποίηση, η ερημοποίηση? Ο Πρωθυπουργός Κυριάκης Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφαίης του ΟΕΗΕ, ανακοινώνει: στόχος μας είναι να κλείσουμε όλες τις ελληνικές μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028. Μια απόφαση που θυσιάζει δισεκατομμύρια επενδυμένα σε ΑΕΣ και ορυχεία και κυρίαζε δισεκατομμύρια κυβικά λιγνίτη εγχώριου καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας. Μια απόφαση που καθιστά τη χώρα μας εξαρτημένη από εισαγόμενο φυσικό αέριο, που ανοίγει το δρόμο για την ενεργειακή φτώχεια και μετατρέπει τη Δυτική Μακεδονία σε μια ερημοποιημένη περιοχή. Η επίθεση στην Δυτική Μακεδονία, η οποία έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει και να καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον, και δεν το λέμε αυτό περιβαλλοντολογικά ξερά. Όλοι, λίγο πολύ, άμα τα βάλουμε κάτω, στην αγάπη μας για το περιβάλλον θα τα συμφωνήσουμε στα λόγια. Το περιβάλλον εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο σαν δάση, ζώα και φυτά. Το αντιμετωπίζουμε πρωτίστως σαν κοινωνικο-οικονομικό σχήμα. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τη ζωή και τη διαβίωση των κατοίκων, επηρεάζει την καθημερινότητά του, επηρεάζει την υγεία του. Και αυτό οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας το ξέρουν πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί το έχουν πληρώσει αυτό το πράγμα. Την καταστροφή του περιβάλλοντος τους με τα ορυχεία και τις ΔΕΗ και με τις λιγνητικές μονάδες την έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρόνια. Με την υγεία τους, με το περιβάλλον τους, με την καταστροφή των χωραφιών τους, με την ερήμωση των χωριών τους. Σήμερα καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με το επόμενο βήμα στην ταφόπλακα της περιοχής, γιατί περί αυτού θα συζητήσουμε και θα αναλύσω γιατί ακριβώς το λέω, η οποία θέλει να φέρει στην περιοχή μια ολική καταστροφή και μια ερημοποίηση. Αν θα κάνετε μια βόλτα στο Facebook, θα βρείτε δεκάδες κινήματα τοπικά σε όλη την Ελλάδα που αντιτίθενται στην εγκατάσταση κυρίως των αιωλικών, δευτερευόντως και στα σκουπίδια, στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Όπως για παράδειγμα στη Μεσαινή της Κοζάνης, στα Σέρβια της Κοζάνης η αντίδραση για τον αμίαντο, στους πύργους της Κοζάνης η αντίδραση για τα αιωλικά στο Βέρμιο, στον νυμφαίο της Φλόρινας μας, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Ελευθεριάδη. Οι ψαράδες της λίμνης Πολυφύτου για τα πλουδόφωτοβολταϊκά στη λίμνη του Πολυφύτου της Κοζάνης. Και πρόσφατα η κοινότητα της Γαλατινής πήρε μια ομόφωνη απόφαση ότι διαφωνεί κάθετα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γύρω από την κοινότητα της Γαλατινής, που πάνω από τη Γαλατινή ξέρουμε πολύ καλά ότι ήδη έχουν εγκατασταθεί οι ανεμογεννήτριες, χωρίς να δούμε μια παρόμοια αντίδραση. Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και τοπικά στην περιοχή είναι η διαχείριση ή η βιομηχανοποίηση του δημόσιου χώρου. Αυτό θα γίνει προς όφελος των επενδυτών, των δίθεν επενδυτών, ή προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί να γίνει προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Στο άρθρο 24 του Συντάγματος μας λέει ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το κράτος έχει την υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Λέει όμως και κάτι άλλο το Σύνταγμα. Στο άρθρο 5 του Συντάγματος λέει ότι καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Στο δημόσιο χώρο, λοιπόν, έχουμε όλοι μας δικαίωμα προσωπικότητας. Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους και για το τι θα συμβεί στο δημόσιο χώρο έχουμε δικαίωμα να έχουμε την άποψή μας όλοι μας. Αλλά προβλέπεται να είναι ο πιο αδύναμος των τελευταίων 200 ετών. Το μέγιστο του επόμενου κύκλου, μετρούμενο με τον αριθμό ηλιακών κυλίδων, θα μπορούσε να είναι 30 έως 50% χαμηλότερο
από τον πιο πρόσφατο ηλιακό κύκλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πάμε πρακτικά για υπερθέρμανση, αλλά πάμε για υπερψύξη. Και καλό είναι να βάλετε μονώσεις στα σπίτια. Και να δούμε εδώ στην περιοχή, τώρα που μας έκλεισαν φθηνή τηλεθέρμανση από το Λιγνίτ, πώς θα ζεσταθούμε. Θα αναστενάξουν τα δάση πάλι. Θα πέσει πελέκημα ίδιο με αυτό που έπεφτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δεκαετία του 50. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δίθεν ΑΠΕ. Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που έγινε το Δεκέμβριο του 2019 από την τωρινή κυβέρνηση προβλέπει ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε βάλει 7.000 ΜΒ αιωλικά και 7.700 ΜΒ φωτοβολταϊκά, τα οποία θα μας δώσουν τελικά το 2030 17.200 ΜΒ από τα αιωλικά και 11.800 από τα φωτοβολταϊκά. Αυτό το 11.8 από τα φωτοβολταϊκά, κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί θα το χρειαστούμε λίγο παρακάτω. Φωτοβολταϊκά, τα οποία τα βάζουμε σε βοσκότοπους, τα βάζουμε σε χωράφια, τα βάζουμε σε λίμνες και θέλουμε να βάλουμε το 2030 να πάρουμε 11.800 ΜΒ. Τι έχουμε? Έχουμε, σύμφωνα με τη στατιστική που δημοσίευσε η Επιτροπή Αιωλικής Ενέργειας στην Ελλάδα, το Δεκέμβριο του 2020 από αιωλικά είχαμε 4.114 ΜΒ εγκατεστημένα. Αν πάμε μια διαφάνεια πίσω, θα δούμε ότι για το 2020 έπρεπε να είχαμε 3,6 και έχουμε 4,1. Είμαστε πιο μπροστά. Είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε το 2022, ίσως και ακόμα πιο μπροστά. Έχουμε μια πιλάλα να τρέξουμε να βάλουμε αιωλικά. Για ποια ζήτηση ρεύματος? Δεν καλύπτουν, δεν προσφέρουν ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν ήδη εγκατεστημένα 4.114 ΜΒ, τα οποία βεβαίως μας τα πουλάνε δύο χώρες. Μας τα πουλάει η Δανία, 45,5% της αγοράς έχει η Δανία και 49,6% έχει η Γερμανία, για να ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά μας, ποιους πληρώνουμε. Τώρα, τα αιωλικά και το υδρογόνο που είναι το νέο παραμύθι που μας πουλάνε, έρχονται κατευθείαν από το όραμα των Ναζί, στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Υπάρχει αυτό το βιβλίο που μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, «Τεχνολογία και οικονομία στο Τρίτο Ράιχ», το είχε γράψει το 1933 ένας Σλάβασεκ, μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, που περιέγραφε το όραμά του για την ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας και το πώς θα γίνει η φθηνή παραγωγή του υδρογόνου από αιωλική ενέργεια στη Γερμανία. Ένα διάγραμμα που του είχα δημοσιεύσει και σε άρθρο στον τοπικό τύπο, τον Απρίλιο του 2020 κάναμε νέο αρνητικό ρεκόρ παραγωγής από τα αιωλικά, γιατί μέσα σε 17 ώρες από εκεί που τα αιωλικά έδιναν 1.570 ΜΒ έπεσαν σε 141, χάσαμε 1.429 ΜΒ μέσα σε 17 ώρες. Πού θα τα βρίσκαμε αυτά, από πού θα παίρναμε αυτό το ρεύμα? 1.429 ΜΒ είναι όσο είναι ο Άης Αγίου Δημητρίου χοντρικά. Σαν να έφυγε από το σύστημα της χώρας ξαφνικά ο μεγαλύτερος λιγνητικός σταθμός. Αυτή είναι η κατάσταση με τα αιωλικά. Μονάδες φυσικού αερίου. Η μονάδα του Μυτιληναίου στη Βιωτία που κατασκευάζεται. Η μονάδα που ετοιμάζει να κάνει η Ελπέντισον στη Θεσσαλονίκη. Η μονάδα της Τέρνας στην Κομοτηνή που πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μπήκε μέσα και η Motor Oil και από τα 660 ΜΒ που προγραμματιζόταν ανέβηκαν στα 877. Η μονάδα του Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη που συνδέεται και με τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που ετοιμάζουν εκεί πέρα. Η μονάδα της Βόλτων στη Λάρισα. Η μονάδα της Ελβάλ Χαρκόρ στη Βιωτία. Και οι δύο μονάδες που θέλει να κάνει η ΔΕΗ, 665 ΜΒ στην Κομοτηνή και 1.100 ΜΒ δίπλα στην Πτολεμαΐδα 5, θα σβήσει τον Λιγνίτη για να φτιάξει 1.100 ΜΒ φυσικού αερίου. Αυτές οι μονάδες εδώ πέρα, της ΔΕΗ, θα είναι αεριοστροβιλικές, που σας είπα νωρίτερα να το κρατήσετε. Τι είναι οι αεριοστροβιλικές? Είναι μονάδες φυσικού αερίου, μεμονωμένες,
μικρές μονάδες, πολλές μικρές, που αθρηστικά θα μαζεύουν 665 ή αθρηστικά θα μαζεύουν 1100 ΜΒ. Και ανάλογα με το πώς ταλαντεύεται η παραγωγή των αιωλικών, θα παρακολουθούν την ταλάντωση της παραγωγής των αιωλικών από πίσω. Θα είναι οι εφεδρίες τις οποίες χρειάζεται το σύστημα, που έλεγε ο ΑΔΜΙΕ, χρειάζεται λόγω μεγάλης διείσδυσης αιωλικών, χρειαζόμαστε αυξημένες εφεδρίες. Αυτά όλα πρέπει να τα πληρώσουμε. Μα θα ήταν πολύ πιο φθηνό για το πορτοφόλι μας να πληρώναμε αυτά χωρίς να πληρώνουμε τα αιωλικά. Θα ήταν πολύ πιο σταθερό το δίκτυο ηλεκτροδότησης.